την Περιφερειακή Ενότητα Σερών επισκέφθηκε σήμερα ο πρώην Υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών Γιάννης Μαγκριώτης, ο οποίος είχε σειρά επαφών με φορείς της Περιφερειακής Ενότητας. Ο κ. Μαγκριώτης συναντήθηκε το πρωί με τον Δήμαρχο Σερών Πέτρο Αγγελίδη, αλλά και με τους επικεφαλείς του Δημοτικού Συμβουλίου Σερών Στέφανο Φωτιάδη, Θόδωρο Μιλίδη και Δημήτρη Γιανακίδη. Αμέσως μετά είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, Άλκη Απηδόπουλο. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη περιοχή από την κρίση. Ο χρόνος των προσπαθειών τόσο της κεντρικής διοίκησης όσο και της περιφέρειας για την κατασκευή αναπτυξιακών υποδομών έχει σταματήσει το 2012. Η θετική είδηση της παράδοσης σε χρήση των 5 χιλιόμετρων του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη-Σέρες-Προμαχώνα, έστω και με καθυστέρηση πολλών ετών, δυστυχώς συνοδεύτηκε με την κυβερνητική απόφαση για την τοποθέτηση τριών διοδίων από τον Προμαχώνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Το πλήγμα στην οικονομία και την απασχόληση στις Σέρες θα είναι τραγικό. Οι Σέρες θα χάσουν μέρος της γεωοικονομικής τους αξίας, υποστηρίζει ο κ. Μαγκριώτης στις δηλώσεις του. Ναι, η επίσκεψή μου έχει να κάνει με την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας και τα τρία τουλάχιστον διόδια από τον Προμαχώνα μέχρι τον Ανισοκόμβο Λακαδά. Πριν την είσοδο στη Θεσσαλονίκη, γιατί όσοι θα θέλουν από τις Σέρες, είτε μεταφέροντας προϊόντα είτε οι ίδιοι, να πάνε στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, υπάρχει και τέταρτο διόδιο στον ισόπεδο κόμβο Ωραιοκάστρο. Η Εγνατία Οδός είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της χώρας. Κατασκευάζεται χρόνο ρεκόρ με κοινωνική χρηματοδότηση, γιατί υποστήριχθηκε από όλα τα κόμματα και γιατί έχει ιδιαίτερο γεωστρατηγικό ενδιαφέρον και αναπτυξιακό και κοινωνικό και βοήθησε πάρα πολύ στην οδική ασφάλεια της Βορείου Ελλάδος και της ευρύτερης περιοχής. Διόδια έπρεπε να μπουν, έχουν μπει ήδη από το 2010, για τη συντήρηση και τη λειτουργία της Εγνατίας, όπως ήταν και η συμβατική υποχρέωση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι όμως διόδια για περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό όφελος για να πάνε στο χρέος. Η κυβέρνηση έκανε αυτή την επιλογή είτε από δογματισμό είτε από άγνοια για το τι ακριβώς σημαίνει η Εγνατία και τι θα προκύψει από τα 38 συν 2 διόδια, και το τονίζω το συν 2, γιατί στον ανισόπεδο κόμβο Λαγκαδά θα έχει τρία πλευρικά διόδια για να πιάνονται όλες οι κινήσεις και προς τις Σέρες και προς το Κυλκής και προς το Λαγκαδά. Γι' αυτό είναι 38 συν 2 ουσιαστικά διόδια. Εκτιμώ πως δεν είναι δύσκολο, αρκεί να το επιλέξει, να το αποφασίσει η κυβέρνηση. Χρειάζεται λοιπόν κινητοποίηση όλων των φορέων των νομών Σερών, Θεσσαλονίκης αλλά και της Βόρειας Ελλάδας, κάτι που ήδη έχει αρχίσει, γι' αυτό και σήμερα είμαι εδώ να ενημερώσω και για να συντονιστούν καλύτερα όλες οι κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις της ευρύτερης περιοχής για να αποτραπεί αυτή η επιλογή. Ο Γιάννης Μαγκριώτης είναι συντονιστής της κίνησης Προοδευτικοί Πολίτες για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρες. Σε ερώτηση της τηλεόρασης επιλογές για το αν υπάρχει περίπτωση να είναι υποψήφιος στην Κεντρική Μακεδονία για να διεκδικήσει το θόκο του Περιφερειάρχη, ο ίδιος υπογράμμισε. Με τις γνώσεις και την εμπειρία που έχω, προσπαθώ να βοηθήσω τη Θεσσαλονίκη, τις Σέρες, την Βόρεια Ελλάδα, αλλά και γενικότερα όπου έχω τη δυνατότητα να παρεμβαίνω και να λέω την γνώμη μου. Ως ενεργός πολίτης λοιπόν και συντονιστής της πρωτοβουλίας Προοδευτικοί Πολίτες, που εδώ και 2 χρόνια συγκροτήσαμε για την ανάπτυξη της Κεντρικής Μακεδονίας, βρίσκομαι σήμερα εδώ για τον ίδιο ακριβώς σκοπό, την ανάπτυξη της Μακεδονίας, την υποστήριξη των ανθρώπων της περιφέρειας. Η κίνηση Προοδευτικοί Πολίτες συγκροτήθηκε, όπως λέει και η διακήρυξή της, για να προωθεί θετικές αναπτυξιακές προτάσεις για την Κεντρική Μακεδονία, να κάνει κριτική και έλεγχο στην σημερινή διοίκηση, που είναι πλημελέστατη και αληστελή σε πολλές από τις επιλογές της. Και τρίτον, να διεκδικήσει την διοίκηση της περιφέρειας στις επόμενες εκλογές. Τώρα, το ποιος θα είναι επικεφαλής είναι ένα ευρύτερο μεταρρυθμιστικό σχήμα. Δεν είναι κομματικό το σχήμα αυτό. Θα το δούμε στην πορεία. Εγώ συντονίζω αυτή την πρωτοβουλία στον στόχο της διεκδίκησης της περιφέρειας.